Λοιπόν, ως νέος πρόεδρος του Δέλτα Σίγμα, θέλω να ευχαριστήσω τους 7 συναδέλφους που με ψήφισαν και με τίμησαν με τη θέση του Προέδρου. Θέλω να τους επιβεβαιώσω ότι θα ανταπεξέλθω πλήρως στα καθήκοντα αυτά και με τη βοήθεια όλων θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να γίνει καλύτερο για την Ένωση. Γυρίστε κανονικά. Όπως είδατε, μετά την άρνηση του κυρίου να βάλει σε ημερήσια διάταξη το θέμα που υπάρχει από τους 7, μη με σπρώχνεις απέσω, από τους 7 μομφής στο πρόσωπο του, εδώ και 35 μέρες ανέλαβα πρόεδρος του ΔΕΤΑ ΣΥΓΜΑ και μετά από απόφαση των 7 άλλαξε το Προεδρείο. Πρόεδρος φύγει και κύριος Μουρμουλάκης. Δεν πειράζει. Εγώ δεν μιλάω γράφηκα. Πρόεδρος φύγει ο κύριος Κορδονέμης. Αντιπρόεδρος ο κύριος Σημοντός. Δεύτερος γραμματέας ο κύριος Παπούτης. Καλησπέρα σε όλους, χρόνια πολλά, καλή χρονιά στο φιλοτικό ποδόσφαιρο. Είδατε όλοι, είστε μάρτυρες, ότι σήμερα προσπαθήσαμε να κάνουμε μια διαδικασία. Πράγματι έχει γίνει μια πρόταση μομφής στο πρόσωπό μου από τους 7. Ωστόσο όμως υπάρχουν 35 σωματεία στη Φθιώτιδα που έχουν μεμφθεί τους 7. Τα σωματεία αυτά λοιπόν ζητάνε να μάθουμε τους λόγους γιατί με μέμφονται. Καταρχήν γιατί με κατηγορούν, όταν έχει προηγηθεί γενική συνέλευση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού πέρσι το Φεβρουάριο. Άρα λοιπόν αυτοί με συγκαλύψανε αν εγώ έκανα κάτι. Και επίσης πριν λίγες ημέρες, 27 Νοεμβρίου, ξανακάναμε γενική συνέλευση όπου ομόφωνα εγκρίναμε τον προϋπολογισμό μας. Κανένας δεν είπε τίποτα. Μετά από 9 μέρες λοιπόν ξέρουμε όλοι τι έγινε. Οι άνθρωποι αυτοί στείλανε ένα χαρτί για αναδιάρθρωση. Παρόλα αυτά όμως τα σωματεία, όπως ξέρετε, πήγα και γύρισα όλη τη Φθιώτιδα κάνοντας πάνω από 5.000 χιλιόμετρα και 35 σωματεία μου υπογράψανε να μεμφθούμε αυτούς τους 7 ανθρώπους, να κάνουμε γενική συνέλευση που θα οδηγήσει σε εκλογές. Εάν λοιπόν εγώ δεν είμαι το κατάλληλο πρόσωπο, να αποχωρήσω και να φύγω από το φιλοτικό ποδόσφαιρο. Αλλά αυτό θα το κρίνει, παιδιά, ο λαός και όχι ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος που ήρθε εδώ σήμερα, τον οποίο έχω μηνύσει, με έχει απειλήσει μαζί με το παιδί μου στο Ολυμπιακό στάδιο, μου έχει τηλεφωνήσει και μου έχει πει ότι θα με βάλει σε ένα περικό καροτσάκι και θα με σκοτώσει και όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται. Είναι ντροπή σε αυτούς τους ανθρώπους που φέρανε τέτοιου είδους άτομα να έρθουν εδώ να διαφυτέψουν το φιλοτικό ποδόσφαιρο. Το φιλοτικό ποδόσφαιρο το πήγαμε πολύ ψηλά. Σας έχω ανεβάσει σε όλα τα site τους προϋπολογισμούς, τους ισολογισμούς. Όπως είδατε, εξοικονομήσαμε 200.000 ευρώ και κάποιοι στεναχωρηθήκανε. Γιατί κάποιοι χάσαν τις διακοπές τους και την καλοζωία τους. Όχι, παιδιά, δεν θα περάσει. Θα νικήσει η δημοκρατία, θα νικήσουν οι ομάδες και το φιλοτικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι. Και να πω και κάτι άλλο. Οι 7 λοιπόν
δεν έχουν σωματεία που τους εκπροσωπούν. Το τελευταίο σωματείο που μπήκε και έγινε 35 η Δίβρη δεν εκπροσωπεί τον κύριο Ζουμπόπουλο. Η Δίβρη λοιπόν θέλει η Γενική Συνέλευση και εκλογές και πολλά άλλα σωματεία. Να πάμε λοιπόν σε εκλογές και να λείψουν αυτά τα τραγικά φαινόμενα που είδαμε σήμερα. Τραγικά τα φαινόμενα. Δηλαδή ήρθε εδώ εκπρόσωπος του κύριου Γρηγορίου της ΑΕΚ, ο κύριος Παπαδόπουλος. Τι να πω, έχουν καμιά δουλειά στο ρεσινικό ποδόσφαιρο, έχει καμιά δουλειά η ΑΕΚ εδώ. Αυτά λοιπόν να τα δούμε, να τα δείξουμε σε όλη την Ελλάδα, να δουν ποιοι διαφεντεύουν τις τύχες μας, ποιοι διαφεντεύουν το ποδόσφαιρο και να αφήσουν ελεύθερο το ρεσινικό ποδόσφαιρο, παιδιά. Το ρεσινικό ποδόσφαιρο το πήγαμε εκεί που το πήγαμε και δεν θέλουμε να έχουμε και να γίνουμε και να έχουμε νταντά στο κεφάλι μας. Είμαστε μόνοι μας και μπορούμε να τα καταφέρουμε.